Η κατάσταση του αφγανικού λαού, ιδιαίτερα των γυναικών, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τους Ταλιμπάν, δεν σβήνουν τις ιστορικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στα 1980, οι τότε ΕΟΚ, τα κράτη-μέλη της, στήριξαν και χρηματοδότησαν τους πρόδρομους των σκοταδιστών Ταλιμπάν για να ανατρέψουν τη λαϊκή κυβέρνηση που υλοποίησε ίσα δικαιώματα και ελευθερίες ανδρών και γυναικών. Με προσχήματα δικαιολόγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 την υπεριαλιστική επέμβαση, το στρατό κατοχής. Με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς, ξεριζωμένους, φτώχεια και εξαθλίωση για τον αφγανικό λαό. Προκλητικά σήμερα επανέρχεται το ζήτημα δημιουργίας στρατιωτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέες αντίστοιχες επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τους Ταλιμπάν, που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρίκησαν με δεκάδες δισεκατομμυρίων εξοπλισμό, εν δυνάμει εταίρους, προκειμένου να προχωρήσουν τα σχέδια των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε μια χώρα με κομβική γεωπολιτική σημασία, σε αντιπαράθεση με ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία. Είναι σήμερα ανάγκη να δυναμώσει πάλι για τα δικαιώματα των Αφγανών προσφύγων σε άσυλο, διεθνή προστασία, υγεία, στέγαση, εργασία, στις χώρες τελικού προορισμού τους, κόντρα στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, σε ρήξη με το καπιταλιστικό σύστημα που δημιουργεί πολέμους, επεμβάσεις, φτώχεια και προσφυγιά.